Γεια σας, είμαι η Σεμίνα Διγενή και αυτό εδώ είναι το συμπόσιο. Σε αυτό το χώρο συναντιούνται δημοσιογράφοι. Αν αποφασίσετε να μείνετε μαζί μας για μια ώρα, θα γνωρίσετε καταπληκτικές παρέες στα γύρω τραπέζια, θα πληροφορηθείτε για παράξενα μυστικά και συνωμοσίες και θα απολαύσετε ευπρεπίθα ψήματα και χαριτωμένα καρφώματα. Αν θέλει ο Θεός των δημοσιογράφων, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και suspense. Αυτό που οι δημοσιογράφοι λένε λαβράκι, οι καλλιτέχνες σουξέ και η πολιτική αυτοδυναμία. Τα σέβη μου. Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας ο λογοθέτης. Αυτός ο χώρος μου ανήκει επιτέλους, I mean what I say, όπως άλλωστε και στη Μαρία Ζαχαρή, πολύτιμη βοηθό και συνεργάτη δάμου. Δυστυχώς ανήκει και σε αυτούς. Τι εννοείς? Δημοσιογράφοι. Σε παρακαλώ, Μαρία, πιο σιγά. Τρώμε ψωμάκι από αυτούς. Πιλάφι τρώμε, σαν τα ρεπορτάζ τους. Βεβαίως και θα έχουμε ρεπορτάζ σε αυτή την εκπομπή. Τα καλύτερα ελπίζουμε, αφού από εδώ θα περάσει η αφρόκρεμα της ελληνικής δημοσιογραφίας με ό,τι καλύτερο έχει σκεφτεί. Όπου με τριοφροσύνη. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά όχι απελπιστική. Άρα, σε μια κρίσιμη κατάσταση, τι χρειάζεται? Εθνική υπερηφάνεια, αναπτερωμένο ηθικό, τόλμη και σιγουριά για το μέλλον. Αρχές της δεκαετίας του 60, 62, 63, 64 και σε κάποιους μοιραίους χώρους υπηρετούν 10 μοιραία για τον ελληνικό πολιτισμό άτομα. Παρουσιάστε. Ευαγγελάτος Σπυρίδων του Αντιόχου, ο πλήτης διαβιβάσεων. Γιώργος Όπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου, τεχνικός γραφεύς σώματος υλικού πολέμου. Βουτέρης Νεκτάριος του Γεωργίου των Τεθωρακισμένων. Μόρτος Ιωάννης, Λακανέας, διαβιβάσεων, δακτυλογράφος. Πέρσης Ιωάννης του Πολυζόρη, ο πλήτης διαβιβάσεων. Ήρθα! Δηλαδή, εμένα με φωνάζανε ο τρελός και πήγαινε. Καθηνάσιος Γεώργιος του Αγαπίου, αρχηγός πληρώματος 2018. Στύπας Χρήστος του Γεώργιου, γραφεύς πεζικού. Κωνσταντίνος Αριστόπουλος του Θεοφύλου, λοχίας, συντιστής, ασυρματιστής, πυροβολητής. Παρακατσάνης Ευθύμιος Κωνσταντίνου, ο πλήτης, αποκρυπτογράφος. Τέλος πάντων, με στείλανε στην Ελλάδα. Κρέσετε. Καλώς ήρθατε στο στέκι των δημοσιογράφων. Κύριε Ρουσόπουλε, ποια ήταν η ατμόσφαιρα εκείνη τη εποχή και μετά θα περάσουμε στα αστεία. Πιστεύω ότι με κομψότητα, απλώς προσπαθείτε να πείτε ότι ήμουν ο παλιότερος. Κοιτάξτε, η ατμόσφαιρα ήταν χαζοχαρούμενη, θα έλεγα. Με ένα background πολιτικό θλιβερό. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαμε συνεργήσει στη Βία και την Οθεία. Εγώ είχα συνεργήσει χωρίς να ορκιστώ. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, ο καθένας βρήκε έναν τρόπο να βρεθεί στην ΚΡΕΣΕΔΕ, κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος. Ήταν ένας χώρος ουτόπος αυτός. Ήταν ανύπαρκτος χώρος. Δηλαδή, δεν ανήκε στο στρατό, ανήκε όμως και στο στρατό. Όλοι εμείς ανήκαμε σε ένα τάγμα το οποίο τροφοδοτούσε και έτρεφε τους αθλητάς. Μπασκεμπολίστες και τα λοιπά, και ήταν δίπλα. Πυγμάχους. Εκεί εμείς κάναμε μισθοτροφοδοσία. Τον πρώτον τον οποίο έφερα εκεί ήταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος, μοιραίος άνθρωπος για μένα. Για μας. Και μετά σιγά σιγά άρχιζαν, επειδή αποσιάζει ακριβώς, άμα ήταν εδώ θα υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά που θύμωσε πάρα πολύ ο Γιάννης, διότι ήταν τηλεφωνητής ο Βαγγελάτος. Και κάποιος τον ζήτησε τον Μαρκόπουλο και λέει ο Βαγγελάτος πολύ. Λέει, μάλιστα, ποιον θέλετε, τον κύριο Μαρκόπουλο? Ναι, δυνατά όμως, μπορούσε επίκον όλο. Τον καλλιτέχνη ή τον άνθρωπο? Έξαλλος ο Μαρκόπουλος. Βέβαια ήταν στη μεγάλη του ακμή ο Γιάννης τότε. Κύριε Μαρκόπουλο, να μας πει ο κύριος Λυγίζος ένα περιστατικό με τον κύριο Καρακατσάνη στην είσοδο. Ναι, του σταθμού. Εγώ όταν πήγα στο σταθμό ήταν τελείως διαλυμένος. Δηλαδή είχαν έρθει όλοι αυτοί. Τι εννοείται. Ένα βράδυ λοιπόν ο Θήμιος φυλάει στην είσοδο του σταθμού, βέβαια απ' έξω στην οδό Μεσογείου, φύλαγαν βατρακάνθρωποι ή αλεξιωριστέ, κάτι τέτοιο, για να έχουμε και κάποια ασφάλεια. Ο Θήμιος λοιπόν φύλαγε στην είσοδο του σταθμού και βέβαια κοιμότανε. Είχε βάλει την κρέμη πάνω από το κεφάλι του, είχε το τυφέκι έτσι και κοιμότανε.
Μπαίνει ένα συνταγματάρχης μέσα στο σταθμό, ονόματι Πετροπουλέας, με ταξιαρχία του Λίμνη εδώ. Το παράσιμο, ένας αυστηρότατος άνθρωπος, ο οποίος περνάει μέσα στο σταθμό, ο Θήμιος δεν παίρνει καμπάρι, και του παίρνει το τουφέκι. Αυτό σημαίνει στρατοδικείο, να του κόψει τα πόδια, να του κόψει τα χέρια, να του κόψει τα αυτιά κλπ. Και προχωράει μέσα στο σταθμό. Ο Θήμιος ξυπνάει, βλέπει ότι δεν έχει τουφέκι, νομίζει ότι κάποιος από εμάς του έκανε αστείο, μπαίνει εκεί που κοιμόμασταν, παίρνει δυο τουφέκια. Και ξαναπάει στη θέση που φυλάει το φτιά. Και κάθεται. Βάζει το ένα τουφέκι πίσω από την πόρτα, κρατάει το άλλο τουφέκι και ξανακοιμάται. Ο Πετροπουλέας επιστρέφει πλέον με τον εσαντζή που ήταν μαζί του, κάνοντας θόρυβο στο διάδρομο. Γκρακρού, γκρακ, ο Θήμιος ξυπνάει και λέει: Άλτε ψηλά τα χέρια. Του λέει ο Πετροπουλέας: Τι κάνεις εκεί, ρε, τι είσαι εσύ, σκοπός. Με το τουφέκι, ρε, που λέει, του λέει: Είναι δικό σου. Και λέει ο Θήμιος: Ναι, και έχω κι άλλο. Βάζει και με το εξής, ότι. Η εντύπωση που δίνουμε και ορθώς είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, αφού υπηρετήσαμε τη βασική θητεία μας όλοι κάπου αλλού, αφού κάποιοι από εμάς, τουλάχιστον εγώ, πήγα 6 μήνες στη Βόρεια Ελλάδα, τη Αντρόπολη, Θεσσαλονίκη κτλ., γυρίσαμε εκεί όπου δεν περνάγαμε μόνο ευχάριστα. Βγάζαμε και δουλειά ουσιαστικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ, εγώ έκανα περί τις 150 ραδιοσκηνοθεσίες και έπαιζα και σε όλα τα έργα. Ο Φέρτη σε διάβαζε τα πάντα. Εγώ με το Φέρτη μοιραστήκαμε όλη την ελληνική λογοτεχνία. Όχι, μας είπα να κάνουμε μία εκπομπή. Αυτό, ναι. Μου είπαν οι Ευαγγελάτες να συντάξεις ένα κείμενο να είναι διαφήμιση για να έρθουμε εθελοντές να καταλαγούν στο στρατό. Οπότε λέω, θα κάνω ένα νούμερο με το Θήμιο. Έγραψε τη μουσική, υποτίθεται, έπαιζε στο πιάνο. Και τώρα βουδάγαμε ο Θήμιος και εγώ, εθελοντής, θα πω για την πατρίδα και θα κερδίσω τη ζωή στην πιο τρανή παρτίδα. Καρτιμάζε, γίνομαι εργάτης τεχνικός. Κερδίζω το ψωμί μου, κάτι μπούρδες τέλει. Αποτέλεσμα ήταν να μην πάθεις ψυχή. Είναι δυσμιουργικό. Μας κάλεσε από εκεί, είπαμε η τέχνη. Έχει γράψει να είναι αυτός. Έλεγε ότι ήταν σε ένα οστεοφυλάκιο. Και παρατάω το οστεοφυλάκιο, πάω στο φυλάκιο και πάω. Πάντως, δεν θα κρατώ πια στο οστεοφυλάκιο, θα είμαι μόνο στο στρατιωτικό φυλάκιο. Αλλά εκείνο που θα πω είναι όπως βλέπω και πιστεύω. Συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση. Κύριε Χατζηλάσκη, δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει, σου ξέρετε, τι νόμιζες. Σίγουρα. Είναι από εκεί γνώση ρόλα, σου ξέρετε. Όχι, κύριε Χατζηλάσκη, ότι νομίζω ότι στάθηκα πρωτοπόρος ερήμην των προθέσεων όσον αφορά τις μουσικές υποχρεώσεις κάποιων εκπομπών. Δηλαδή, μεταξύ άλλων πολλών που κάναμε, μου ανέφερε να κάνω και μουσικές επιμέλειες για σε εκπομπή της αστυνομίας. Αυτό εγώ δεν το σηκώνα. Με κούραζε ψυχικά, δεν ήθελα. Τόσο πολύ εκνευριζόμουν που εμφανώς πήγαινα μέσα στους υπαλλήλους και έλεγα: Ανοίξτε το δουλάπι και με την πλάτη του δουλάπι τράβαγα. Ένα, δύο, τρεις δίσκους τρέβαγα. Μόνο ξαφνικά έλεγαν ότι έγινε ατύχημα, σκοτώθηκε και λέγανε: Κόμμα, πρίμα. Σε αυτό νομίζω ότι στάθηκα πρωτοπόρο, διότι τώρα ακούω τώρα σε πολλούς σταθμούς που ακούμε, λένε: Ακούμε και περιλήψη νήσεων. 50.000 θύματα στην Ιαπωνία, στη Ρωμανία. Και 15 νεκροί από αντίθεση. Λοιπόν, νομίζω ότι ερήμην μου αισθάθηκα πρωτοπόρος αυτό. Ποιο ταλαντούχος από όλους, ποιος ήταν? Αναμφισβήτητα, ο πιο ταλαντούχος από όλους είμαι εγώ. Όχι, απλώς ήταν έτσι λίγο διπλωματική απάντηση. Εγώ θυμάμαι τον Κώστα τον Γιώργο να παίρνει μια μαγκούρα και να μου παίζει κομμάτια από τον Ριχάρδο του Τρίτου. Και οφείλω να παραδεχτώ ότι θα μπορούσε να είναι υπέροχο ηθοποιό, αλλά θα είχε το ατύχημα βέβαια, αν υπήρχε ο Γιουρσόπουλο κριτικό. Αλλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το Γιάννη το Φέρτη τον είχαμε ονομάσει ο Θεό. Αλλά ο Θεό του έρωτα. Είναι έτσι τα πράγματα όπω τα διηγούνται, ή αυτό που σίγουρα ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι. Κάναμε μόνο αστεία, αλλά δουλεύαμε πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι καλοκαίρι έμπαινα στο στούντιο 8 το πρωί και πολλές φορές έβγαινα 10 το βράδυ. Ναι. Δηλαδή ήμουν σε όλες τις εκπομπές μέσα. Βέβαια από εκεί και πέρα, ένα περιστατικό που θυμάμαι που έχει έτσι, είναι λίγο αστείο και. Ήμασταν εγώ και ο Κώστας Σκοπιά το βράδυ στο σταθμό, φυλάγαμε μέσα, κάθε βράδυ με έναν δύο. Συγχρόνως το βράδυ κατά τις 2 η ώρα κάναμε και μια μετακόμιση από ένα διαμέρισμα που είχα σε ένα άλλο που πήγαινα με το στρατιωτικό αυτοκίνητο στο Κολονάκι. Γράψτε και τα πρώτα σας τραγούδια εκεί. Λοιπόν, ήταν οι Πασχαλιές του 65, μια επιθεώρηση. Θυμάστε. Προσπαθήσαμε όλοι να βρούμε κάποιο τρόπο να συνεισφέρουμε σε αυτήν την εκπομπή. Ο Μαρίνος ήθελε να ακουστεί για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν είχα γράψει κανένα κομμάτι ποτέ.
Και βέβαια είχαμε εργαστεί με πάρα πολύ ζήλο για να γίνει αυτή η δουλειά. Θυμάμαι ότι το tape το άκουγα μετά, γιατί την πρώτη φορά που ήταν το όνομα Χατζηνάσιος από το ραδιόφωνο. Γιώργος ο Μαρίνος είχε ακουστεί. Είχαμε κάνει μαζί πριν μια εκπομπή. Ναι. Στην κοινωνία του Πενταγράμμου. Και την άλλη μέρα γράφει με συγκρίνει. Επιτέλους μια καλή ραδιοφωνική εκπομπή. Το αποτέλεσμα με έδιωξαν. Η πρώτη σύνδεση που έκανα ήταν στη Μιενέρ σε μια εκπομπή. Κρεσεδέ. 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 Δεν είχε τηλεόραση ακόμα. Και... Μας φάγει ο Περάκης δηλαδή. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Ναι. Και βέβαια όλοι οι συνεργάτες με θαρρύνανε τόσο πολύ ώστε να αισθανθώ ότι πραγματικά θα μπορούσα να γίνω συνθέτης. Ήταν το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Χατζηνάση ότι μπορούσα να γράψω κομμάτια. Επίσης εκείνη την εποχή, αν θυμάστε, δούλευα το βράδυ και ξενυχτούσα. Δούλευα στα Αστέρια σαν πιανίστες. Και υπήρχε στο αμφιθέατρο ένα κρεβάτι όπου μετά τη δουλειά έπαιρνα το λεωφορείο, πήγαινα μέσα, κοιμόμουν και ερχόταν τα παιδιά όταν γινόταν πια μια περίπολος να με ξυπνήσουν για να με βρούνε να κοιμάμαι. Μέχρι σε 9-10 το πρωί κοιμόμουν. Είναι λίγο δραματικό μεν. Θυμάμαι κάτι. Θα το πω τώρα. Εσύ τον κοιμόσουν και ήταν ο Κοτσόπουλος και έγραφε μέσα στο στούντιο. Πες το, πες το. Ρε παιδί μου, λέει κάποιος τον γαλίζει. Και εγώ ήταν το κορόιδο. Ήταν δίπλα ο Τρακάδας, ο οποίος ακούει όλο το πρόγραμμα. Και κάπου ξυπνάγα και το λέω. Αυτό είναι Θοδωράκης. Τι λες! Κατέβανε όλο το επιτελείο του σταθμού και ακούγανε. Όχι ρε, είναι ξαρχάκο. Πού να ξέρω. Ήταν απογορευμένος. Ήταν απογορευμένος. Πέθανε ο Τρακάδας που κάνει. Πού να ξέρω ότι ο Θοδωράκης τώρα θα είναι βουλευτής της Αντιμοκρατίας. Το λέμε συνέχεια. Πώς γυρίζει ο Θεός. Κύριε Στήφα, εσείς όλα αυτά τα άτομα, τα μοιραία που είπαμε για τον πολιτισμό μας, εσείς πώς τα χαρακτηρίζετε? Μοιραία, φυσικά. Παρακάτω. Μας βάζει αποψήλωση ο λοχαγός, να αποψήλωση να κουρέψουμε το γρασίδι εκεί πέρα, να σκάψουμε. Και είμαστε όλοι εκεί και ο Φωκάς λέει, εγώ δεν δουλεύω. Του λέω, γιατί είσαι εσύ, του λέω, κουμπάρε. Λέει, εγώ έτσι δεν δουλεύω. Αλλά σου έκανε κερατά, του λέω, βισκόντι που σου κόψω όλες τις σκηνές από το ρόγο και τα τέτοια του λέω. Όπως είναι δύο συνάδελφοι εδώ, ο Γιώργος ο Καντογιάννης και ο Μάκης ο Τσιμιδός, που είναι ο βουλευτικός συντάκτης ο ένας, ελεύθερος ρεπόρτερ ο άλλος, και έχουν να υποβάλουν μια-δυο ερωτήσεις, νομίζω. Θα σας διακόψουμε λίγο, κύριε, την κουβέντα σας. Χαρά, χαρά. Τόσο βοηθευτική, βέβαια αναφέρεται στο παρελθόν, εμείς θέλουμε να σταθούμε λίγο και στο σήμερα. Να συνδέσουμε λίγο το παρελθόν με αυτά που γίνονται σήμερα. Εγώ έχω μεγάλη απορία να ακούσω από εκφανείς καλεσμένους οι οποίοι ήταν πριν από 30 χρόνια μαζί στα δύο. 25. Άκουσα από 61. Είναι πιο παλί και πιο καινούργιοι. Με συγχωρείτε, μας ξεχωρίζετε. Ναι, ήταν 90. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τους νεότερους. Να συνδέσετε, θα σας παρακαλέσω, τα όνειρα που είχατε τότε, τα σχέδια που είχατε τότε, με αυτά που έχετε πραγματοποιήσει σήμερα. Θα πρότεινα πριν μιλήσετε, κύριε Λυγίζου, να μιλήσει ο κύριος Στύπας. Α, εγώ να δείτε, και τότε και μετά έχω ήδη συνεργαστεί με τον Θήμιο στο θέατρο, με τον Γιώργο Σόκουλο. Είχαμε σε ένα δίσκο από τη μια μεριά αυτό τραγούδι, από την άλλη εγώ. Με τον Γιώργο του Χατζηνάσου έγραψα μια από τις καλύτερες επιτυχίες, νομίζω, του ελληνικού τραγουδιού, του την Αλυσμονή, του την Θυμηθώ. Και γενικά. Νομίζω ότι βρεθήκαν. Κάπου βρεθήκαν. Τα σκίτσα. Μην τα πω καλά πράγματα. Καλά είναι και τα σκίτσα. Εσείς κύριε Αριστόπουλε. Εγώ είμαι αυτής της φουρνιάς των 30 χρόνων και τα λοιπά. Και ξέρω βέβαια και τον Γιώργο, έχω χαρά να τον ξέρω. Συμπαθητικά πήγαν τα πράγματα, όχι πάρα πολύ σπουδαία. Αλλά βέβαια, αν η μαρτυρία μου μοιάζει αντικειμενική από την κρίση προς τον εαυτό μου, θέλω να σε μείνομαι, γιατί σε αυτό το τραπέζι πραγματικά υπάρχουν, πιστεύω έτσι, για τον τόπο γενικότερα, πολύ σημαντικά άτομα. Αυτό έτσι και λίγο ρομαντικά και λίγο βιαστικά, τίποτε περισσότερο. Κύριε Χατζηνάση. Εγώ θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε με τον Τάνο Λυγίζου να φύγουμε στην Αμερική να κάνουμε καριέρα. Τα πρωινά που ήταν θαλαμοφύλακα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από πολύ μικρό παιδί ήμουν στη μουσική. Οι στόχοι μου δεν καθορίστηκαν το στρατό. Έτσι μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο. Να δει ο κύριος Βαγγελάτος, αν θέλει. Θέλω να πω κάτι που εκφράζει τουλάχιστον εμένα και πιθανόν και άλλους. Ότι βεβαίως εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει μείωση της θητείας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ σωστό το να υπεκφεύγει κανείς από το να υπηρετήσει τη θητεία του κανονικά. Οφείλει, είναι μια εμπειρία στην οποία οφείλω εγώ προσωπικά πολλά. Ναι. Ακόμα, το να γίνεσαι μηδαμινός, όντας λίγο ψιλοεπώνυμος, όπως είμαστε λιγότερο ή περισσότερο όλοι τότε.
το να μπει στη σειρά, να ξεγυμνωθεί μπροστά στους άλλους, να σε ελέγξουν, να υποστεί τη μείωση του κουρέματος, να περιμένει. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία για όλους και για τους ανθρώπους που δεν είναι ψηλοεπώνυμοι ή λαϊκότερων τάξεων, άρα πλέον ελπιδοφόρων τάξεων. Μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ισότητας και πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου σωστό, και το λέω αυτό γιατί κάποιοι εκ των συναδέλφων μας θέλουν να αποφεύγουν την υπηρεσία. Όχι. Πρέπει να υπηρετούμε όπως ζητάει η πολιτεία. Εγώ εμένα δεν αρέσει ο στρατός και δεν θα ήθελα ποτέ να. Και αν μπορούσα να το αποφύγω, να το αποφύγω. Δεν θα θέλω να την ξεχάσουμε αυτή την περίοδο. Από τη στιγμή που δεν θέλουμε να την ξεχάσουμε, θετική. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν μια περίοδος δύσκολη, μην το στέκι των δημοσιογράφων μας εμπνέει, αλλά ήταν μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα την εποχή εκείνη και κάναμε το καθήκον μας. Κάναμε το καθήκον μας και δεν κάναμε υποχωρήσεις ποιότητος εκεί μέσα, κανένας μας δεν έκανε. Νομίζω η ερώτηση ήταν άλλη και είπαμε άλλα πράγματα. Η ερώτηση ήταν... Εγώ λοιπόν θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση στην αρχική, αυτά που ονειρευόμουν τότε νομίζω ότι δεν τα έχω πραγματοποιήσει. Στην ουσία μετά μπορεί να έχω γίνει πρωταγωνιστής, είχα φτιάξει δικούς μου, αλλά... Από τα πίσωνα, από τα χρόνια πριν. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι πια. Και ο Γιάννης είχε πάρει το μικρό καζό τώρα, και ο Θήμιος και τα λοιπά. Απλώς ζω με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε μέχρι να πεθάνω, έστω για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια να κάνω κάτι ουσιαστικό. Λεώνα Ζών! Α, ναι, έλαβα το σημείωμά σας. Λυπήθηκα πάρα πολύ που χωρίσατε με τον Χάρβι. Όχι, δεν θα έλεγα πως είμαστε στενοί φίλοι. Είναι ένας πολύ καλός φυσιοθεραπευτής. Να φάμε μαζί την Πέμπτη. Πέμπτη... Ακρίμα, κάτι έχω την Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη. Μου φαίνεται πως κάτι έχω και την άλλη Πέμπτη. Κυρία Ζών, περιμένετε δύο λεπτά. Χτυπάει η πόρτα. Χριστέ μου. Κάτσε, έχω να σου μιλήσω. Δύο λεπτά λίγο, μιλάω στο τηλέφωνο. Κυρία Ζών, είπατε την άλλη Πέμπτη. Κοιτάξτε, νομίζω πως κάτι έχω εκείνο το βράδυ. Περιμένετε δύο λεπτά να κοιτάξω το σημειωματαριό μου. Έρχομαι αμέσως. Είναι μια γυναίκα στο τηλέφωνο και μου ζητάει ραντεβού. Έχει. Ο άντρας της ήταν φυσιοθεραπευτής μου. Έχει λοιπόν. Την άφησε για μια πρωταθλήτρια του σκι. Και πώς είναι αυτή. Σαν κάποια που θα την άφηνες για μια πρωταθλήτρια του σκι. Βεβαίως το να πας στρατιώτης και να είσαι χαρούμενος δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς. Είτε σε καιρό ειρήνη, είτε σε καιρό πολέμου, περισσότερο βέβαια τότε. Εν πάση περιπτώσει, σφυρδαθήκε μια φιλία πολύ το διάστημα εκείνο. Ήταν όμως μια περίοδος οπωσδήποτε δύσκολη. Αυτό που είπε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Ήταν σκληρά χρόνια που δεν, σήμερα δεν συγκρίνονται. Τότε δεν μιλούσαμε εκεί πέρα. Με το Θήμιο πηγαίναμε καμιά φορά και μόλις φτάσαμε στο Γεφυράκι. Θυμάστε το Γεφυράκι, μου έλεγε από εδώ και πέρα σταματάνε οι κουβέντες. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στη δεκαετία του 60. Ήταν μια από τις πλέον κακές εμπειρίες της ζωής μου. Η ισοπαίδωση αυτή του ατόμου, η έλλειψη σεβασμού. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει ελληνικό στρατός, τι σημαίνει γενικά στρατός. Υπηρετήσαμε και βρισκόμαστε μαζί τώρα, επειδή είμαστε και στη ίδια δουλειά βρισκόμαστε. Έχουμε υπηρετήσει στο κέντρο εκπαιδεύσεως, θα είχαμε διαλυθεί. Δεν ενώνει τον κόσμο. Πιστεύω τον χωρίζει τον κόσμο. Φάει να το βγάλουμε τον πατέρα σου. Μας έτσι πίσω ένα δώρο από τον δουλό μου. Εσύ, πάμε μέσα. Κουστάρεις ή θέλεις να γίνεις και εσύ κοσμικός σαν τη γιαγιά σου. Α, προσοχή, ε. Δεν θέλει χέρια. Έτσι και το συνηθίσουμε στα γιαγιά. Πάει, χάθηκα, το χάθηκα το παιχνίδι. Θα πάθουμε χειρότερα την αριστεία. Με το που το αφήνει. Ουα! Μη φωνάζει από πάνω, σιγά βρε μάθω. Τούτο στη μια με το καρότσι, κατευθείαν στην Παρκολόπορτα μας ήταν. Πώς θα λες μας η Τζαμαρία. Του φύγει η κοκκινίλα, ε. Σε μια εβδομάδα θα έχει βγάλει μαλάκι εκεί. Κοντζά μου σαγεδιά. Τα πρόβατά του θυμόταν και κούρευε στο πουλιό. Θα φας τίποτα. Δεν έχουμε και τίποτα. Πήρα ένα σάντουιτς τσικιστό. Αυτό έπεσε. Εγώ πάντοτε θυμόμουν, πάντοτε είναι ριζωμένη μέσα μου, μία ρίση, ένα στίχος από τον Ντον Κάρλος του Σίλερ που λέει ο Μαρκίσιος Πόζα πριν πεθάνει στην Ελισάβετ, μιλώντας για τον Ντον Κάρλος. Πέστε του να μην ξεχάσει τις νιώτες, τα όνειρα, σαν θα γίνει άντρας. Προσπάθησα στο μέτρο των δικών μου δυνατοτήτων να μην το ξεχάσω. Και έτσι μπορώ να πω, όχι ότι είμαι ικανοποιημένος, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος, αλλά ότι μέχρι τώρα πάλεψα όπως
νομίζω και όλοι παρευρισκόμενοι τον καλό αγώνα, να μην ξεχάσουμε τις νιώτης τα όνειρα σαν θα γίνουμε άντρας. Το όνειρά μας, νομίζω και τότε, ήταν να υπάρξει μια αξιοκρατία. Από το ψάρεμα έρχομαι. Ούτε λέπει. Μόνο ψάρια είχε. Είχε ψάρια, αλλά πλέον όλα γύρω μου έτσι, με ανοιχτές κοιλιές και θολά μάτια. Ρε σάπια, μυρίζανε σαπίλα και πετρέλαιο, μιλάτε. Πεθάναν οι θαλασσίες μας! Το γράφει παντού, ε! Χιλιάδες πινάκι μου! Κίνδυνος θάνατος, μολυσμένη περιοχή, απαγορευμένα νερά! Αμέ, ούτε μου! Πεθάναν οι ακτές μας, πεθάναν! Ακούσατε την ίδια τον εννιά, ε! Αύριο απαγορεύεται να βγείτε από τα σπίτια σας! Με τον έφος 20 φορές πάνω από το κανονικό. Μπορεί να μάθει ποια περιοχή ας πούμε καίγεται. Ωραία λήψη! Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα από ένα δάσος που καίγεται, ο αέρας που φυσάει. Τα αεροπλάνα που δεν μπορούν να πετάξουν. Τότε γιατί τα πήρανε γίνεται. Ο κόσμος κάνει και κοιτάει από μακριά, βλέπει έτσι. Ναι, ανησυχεί από μακριά. Αποθρακωμένα ζώα, καμένα σπίτια, εμπριστικοί μηχανισμοί. Επικήρυξη 30 εκατομμύρια στις εμπριστές, 30 επικήρυξη. Πολλούνται οικόπεδα. Οι εμπριστές κάθονται σπίτια τους και γελάνε οι κερατάδες. Α, πιάστηκε όμως ένας Πολωνός τουρίστας. Πέταξε ένα ποτσίγωρο και το πήξε. Κανένας ανάλογα με τη αξία του και όλοι πετύχαμε. Πράγμα. Όλοι πετύχαμε εμείς. Κανείς δεν πέτυχε. Εμείς αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Πιστεύουμε. Εσύ δεν πέτυχε. Δεν είσαι Ευαγγελάτης, δεν έκανες αυτά που ήθελες. Ο Γιώργος Όπουλος δεν πέτυχε. Ο Γιάννης ο Μότζος, ο Γιάννης ο Φέρτης, ο Χατζινάκης, ο Καρακατσάς, δηλαδή τι. Εν μέρη, άλλοι περισσότερο. Εν μέρη, όλοι εν μέρη. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Πάντως, για να δούμε τη γλώσσα της αλήθειας. Πάντως εμείς μιλάμε για μια ξεχωριστή. Στον ρόλο που λειτουργούμε, ρε παιδιά, να εξηγούμαστε. Είμαστε ευνοημένοι. Στην Αμερική, ο Γελάδος, ο Οι συμφωνίες ισχύουν, όπως και οι διαφωνίες. Παρακαλούμε λοιπόν τον μαέστρο, τον Γιώργο του Χατζινάσιο, να μας πει ένα τραγούδι από εκείνα τα χρόνια σε στίχους του συστρατιώτη του, του Χρήστου του Στύπα. Πάμε! Πάμε παρέα! Τι να λησμονήσω, τι να θυμηθώ. Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
ήταν μια φορά και ένα καιρό. Σφύριζε στον ίδιο το σκοπό. Θα ήταν, δε θα ήταν καλοκαίρι. Κι όπως η κουβέντα το είχε φέρει, γύρισες και μου πες σ' αγαπώ. Έλατε. Τι να λησμονήσω, τι να θυμηθώ. Ήταν μια φορά και ένα καιρό. Τι να λησμονήσω, τι να θυμηθώ. Φινάλε. Ήταν μια φορά και ένα καιρό. Έλα, έβγα τώρα κι όποιον πάρει ο χάρος. Του σου, κοπελάρα μου. Πάμε για τη δεύτερη πόζα τώρα, έτσι. Βουρ. Εγώ λέω αυτή την πόζα να τη βγάλουμε έτσι. Εσείς τι λέτε? Παλιά είσαστε η πιο σεξι στάρ της ελληνικής οθόνης. Σήμερα ζείτε σαν ερημίτισσα στο Λιώνα, ένα απομονωμένο συνοικισμό της Νάξου. Γιατί, κυρία Ντάλη, παραιτηθήκατε από την προηγούμενη ζωή σας? Δεν νομίζω ότι παραιτήθηκα με το να διαλέξω να έρθω να ζω σε ένα παράδεισο. Έπειτα από ό,τι βλέπω και στη τηλεόραση, ακούω και στο ραδιόφωνο, όλοι έχουν αυτή την ανάγκη. Γιατί η γη δυστυχώς χάλασε. Τι ευτυχισμένος να είναι κανείς. Δυστυχώς και εδώ που ήρθα, είπα πως θα είμαι ευτυχισμένη. Είμαι ευτυχισμένη βέβαια γιατί έχω καθαρό αέρα. Έχω λίγους ανθρώπους που με αγαπάνε, που μου λένε καλημέρα κάθε πρωί. Μου λείπουν και πολλά πράγματα. Ας πούμε, δεν έχω τηλέφωνο. Και αναγκάζομαι και σφυράω. Για να ακουστώ. Η εκτόνωση εδώ πέρα είναι το βράδυ μόνο. Δηλαδή, μαζευόμαστε τα φιλαράκια, θα τους γνωρίσεις κάτι γέρι. Τα πίνουμε, βάζουμε ο καθένας στο μεζέ του και στο τέλος ρίχνω και καμιά ντουφεκιά και ησυχάζω. Αυτά. Εκτός από ηθοποιός, είσαστε και διπλωματούχος χορεύτρια κλασικού μπαλέτου και απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών. Αν ξεκινούσατε σήμερα τη ζωή σας, τι θα γινόσαστε? Θα γινόμουν καπετάνιος. Μ' αρέσει να ταξιδεύω, είναι πολύ ωραία η θάλασσα. Και αν μη τι άλλο, ζεις θέλεις δεν θέλεις μέσα σε καθαρό περιβάλλον. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Θέλω να ζήσω έτσι. Ήρεμη, κοντά στο Θεό και να πεθάνω ήρεμη. Χωρίς AIDS, χωρίς Τσέρνομπιλ, χωρίς καρκίνο, χωρίς πόνους, χωρίς προβλήματα. Ξέρεις, όταν ζεις μόνος σου, κάποια στιγμή θέλεις δε θέλεις, σου έρχονται δάκρυα, νερεύεις. Σου φέρει εκείνη η αγριάδα, εκείνο το αρπακτικό που έχεις όταν δουλεύεις, όταν ανακατεύεσαι με ανθρώπους. Λοιπόν, ποτέ μου δεν ήμουν ψώνιο. Ούτε τώρα θα γίνω ψώνιο. Πάω να κάνω lifting, να βάφω τα μαλλιά μου, να φοράω τα μαγιό, να φωτογραφίζομαι στο ένα περιοδικό και στο άλλο και να το παίζω γκόμενα. Δεν με παίρνει, δεν μου πάει. Ζω σύμφωνα με την ηλικία μου. Δεν μετανιώνω για ό,τι έκανα. Όλα ήταν καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω να πιστεύω ότι με αγαπούσαν όλοι όπως τους αγαπούσατε εγώ. Τώρα βέβαια μου λείπουνε όλοι αυτοί, όπως μου λείπει και η Αθήνα. Γιατί εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Θυμάμαι πολύ όμορφη την Αθήνα. Πάρα πολύ όμορφη. Πριν 8 χρόνια που πήγα για τελευταία φορά, ήταν σαν παλιόγρια, κουρελιασμένη, βρώμικη, σκουπιδιασμένη. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας ότι ποτέ δεν γίνεσαι αυτό που θέλεις. Είσαι πιόνι στα χέρια των άλλων. Ήταν αλήθεια αυτό ή ήταν σχήμα λόγου και πώς εκφράζεται στη δική σας περίπτωση? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα το 1960. Με έβγαλε ο συγχωρεμένος ο Δαδύρας. Τότε ήταν της μόδας οι ξενόφερτες ταινίες, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Κλαούντια Καρδινάλε. Έτσι μου δώσανε και εμένα τον Γκιζέλα Ντάλι για να μοιάζω, ξέρεις. Ότι ήρθα από την Ιταλία. Ενώ το πραγματικό σας όνομα ποιο είναι? Αδαμαντία Μαυροειδή.
Οι συνάδελφοι Μάκης Τσιλιμιδός, Νίκη Τυπάλδου, Νέστορας Δημαράς, Αντώνης Σαμοθράκης, ο ζωγράφος Αντώνης Καστρινάκης και εγώ σας παρουσιάζουμε την κυρία Αδαμαντία Μαυροϊδή. Θεός μεγαρίτησα και μην λαξία. Γιζέλα, μετά από 15 χρόνια ξαναβγαίνει σε τηλεοπτική εκπομπή. Πού ζούσες τόσο καιρό, πού βρισκόσουν? Ζούσα στο Λιόν, στην Άξο. Είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και με βρήκες. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μου βγει σε καλό αυτό, το ότι ξαναβγήκα στην επιφάνεια. Αλλά αισθάνομαι έτσι πάρα πολύ τρακ και πολύ ωραία που βλέπω γύρω μου πάλι προβολής, πάλι μηχανές, όλα αυτά τα αγαπημένα παιδιά. Γιατί τα εγκατέλειψες όλα αυτά? Είπα να κόψω το γόρδιο δεσμό. Άρχισαν οι ρητίδες. Άρχισα να μεγαλώνω. Έβλεπα άλλες γυναίκες συναδέλφους κάπου να καταπιέζονται, να συμπιέζονται και να κάνουν πράγματα που εγώ δεν θα ήθελα να τα κάνω. Και έτσι αποφάσισα και έφυγα. Και... Κατέβηκες στο Λιώνα, σε ένα χωριό απομονωμένο της Νάξου. Πώς ένιωσες την πρώτη μέρα που κατέβηκες σε αυτό τον απομονωμένο τόπο? Δεν θα το πιστέψεις. Την πρώτη μέρα που κατέβηκα ένιωσα τέτοια ελευθερία που νόμιζα ότι εκείνη τη στιγμή γεννήθηκα. Και δεν ήξερα τίποτα από την προηγούμενη ζωή μου. Έπειτα, ξέρεις, οι νησιώτες, δεν το λέω γιατί κατάγομαι από εκεί ή γιατί ζω μαζί τους ή γιατί τους αγαπώ, έχουν μια άλλη κουλτούρα. Ίσως είναι η θάλασσα, ίσως είναι το αλάτι που τους ποτίζει. Και είναι πιο εύχαρης, είναι πιο ανοιχτή. Είναι, δεν ξέρω, εμένα μ' αγάπησαν πολύ και τους αγαπώ κι εγώ πάρα πολύ. Θυμάσαι τον πρώτο άνθρωπο που σε επισκέφτηκε στο Λιώνα? Λοιπόν, στο Λιώνα ήμουνα 4 χρόνια και δεν είχε πατήσει κανείς. Δηλαδή, μόνο οι ντόπιοι εκεί. Και όπως είναι το σπίτι μου, έτσι μέσα σε ένα ρέμα, και φαίνεται από απέναντι ο δρόμος, βλέπω να κατεβαίνει ένα κομβόι αυτοκινήτων. Επειδή είμαι ολομόναχη, πάω και παίρνω το όπλο, βάζω και 2 φυσίγκια μέσα, γιατί να με πήγε τώρα, μην κρυβόμαστε. Κατέβαιναν αυτοκίνητα, φτάνουν στην πόρτα μου. Και ποιος λες πως βγαίνει από το πρώτο αυτοκίνητο? Καλά, άμα θα σου πω, θα πέσεις ξερός. Λοιπόν, ο αυτός που έκανε την κυρία Γιζέλα Ντάνη να πέσει ξερή ήταν ο κύριος Γιάννης Παλαιοκρασάς, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ έχουμε μια ηθοποιό που ήθελε να γίνει καπετάνιος, έτσι έχετε δηλώσει στο παρελθόν, και έναν πολιτικό που είναι και ο λίγο... Και πολύ καλλιτέχνης. Και το έχει κάνει και καπετάνιος. Αυτό δεν το ξέραμε, τώρα προκύπτει. Βέβαια. 3,5 χρόνια στα φορτηγά. Έφτασα ανθυποπλήρχος, χωρίς δίπλωμα. Πώς φτάσατε στο σπίτι της κυρίας Ντάλη, κύριε Παλαιοκρασά? Είναι πάρα πολύ περίεργο. Σε μια από αυτές τις περιοδίες, μου είπανε εκεί οι κάτοικοι της Απειράνθου και της Κορώνου, που είναι τα δυο χωριά που είναι στα κοντά. Στα Απειράνθου είναι ο κύριος Γλέζος, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν και ο πρώτος Παπαδάκης. Ναι. Μάνα πολλών πολιτικών. Μου είπανε να πάμε να επισκεφθούμε το μέρος. Λίγο μου το κρατούσαν και έκπληξη και εμένα. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν η Γκιζέλα εκεί. Και είπαμε να πάμε να δούμε το μέρος για να κάνουμε ένα λιμάνι για κάτι τέτοια θέματα. Και κατεβαίνοντας μου το είπανε. Και όταν πήγα και εγώ τα έχασα, διότι δεν περίμενα. Σε αυτό είναι έρημο το μέρος, δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός ένα σπίτι ακόμα, κάνα 2 σπίτια. Ζήτημα είναι. Και εκεί γνωριστήκαμε. Και σας πρότεινε και κάποιες ιδέες, κάποιες λύσεις για το λιμάνι, η κυρία Ντάλη? Κάτι ψηλό συζητήσαμε και για το λιμάνι, αλλά συζητήσαμε απ' όλα και πολιτικά και θρησκευτικά. Τι και... του προτείνατε, κυρία Ντάλη, να κάνει? Ξέρεις, επειδή εκεί ο τόπος είναι λίγο περίεργος, δηλαδή έχει τις 40 μέρες από το μήνα, όχι τις 30, τις 40, έχει φουρτούνα. Και το να γίνει λιμάνι, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά όταν έχουμε τόσα πολλά άλλα προβλήματα να επιλύσουμε, το να ρίξουμε λεφτά να κάνουμε λιμάνι τώρα σε ένα μέρος που ζω μόνο εγώ είναι πολλά. Και τι προτείνατε? Του είπα να κάνει μια πισίνα. Έχετε πει ότι άμα ζεις μόνος σου ημερεύει, σου φεύγει αγριάδα το αρπακτικό,
Οι άλλοι που ανακατεύονται με τα κοινά είναι αρπακτικοί λίγο. Και γιατί να το πούμε. Αγριεύουν οι άνθρωποι πράγματι άμα ανακατεύονται με την πολιτική ή με άλλες τέτοιες δουλειές όπου ο στόχος και η καθημερινή απασχόληση είναι πώς θα καταφέρεις τούτο, πώς θα καταφέρεις το άλλο, πώς θα ρίξεις τον ένα, πώς θα ρίξεις τον άλλο, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Αντάλη, πιστεύετε ότι αγαπηθήκατε πραγματικά σαν γυναίκα, όχι σαν είδωλο, σαν γυναίκα, στη ζωή σας? Ξέρω, δεν πιστεύω τίποτα. Εσείς, κύριε Παλαιοκρασά, αγαπηθήκατε? Από τη γυναίκα μου, ναι. Η μοναδική γυναίκα που σας αγάπησε. Εγώ πάλι στον κύριο Παλαιοκρασά. Παραπέρα και από τους ψηφοφόρους, ίσως. Κάσια σε κόρη, λάλη με κάσε, λάλη με ρελεφό. Είναι τους πολύ ερωτευμένους. Ευχαριστούμε, τον Ηλία. Κι εγώ. Έχετε πει όμως, κυρία Ντάλη, ότι είσαστε ασόγιαστοι, ότι φοβάστε το μέλλον. Θα θέλατε να πάτε κάποτε σε ένα μοναστήρι, να ζήσετε στον ξενώνα του, να μην είστε μόνοι σας στο τέλος της ζωής σας, αν και είναι πολύ νωρίς κανείς να σκέφτεται όλα αυτά. Ποτέ δεν είναι νωρίς. Νωρίς πρέπει, λένε στο χωριό μου, ότι το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Λοιπόν, πριν να γίνω πολύ γριά και να πάω σε κανένα γεροκομείο, ξέρω εγώ, που εν πάση περιπτώσει όχι ότι είναι άσχημα, αλλά εκεί ζουν άλλοι άνθρωποι. Οι οποίοι κάποια οικογένεια έχουν. Τώρα, εγώ τι σχέση έχω να μιλάω με την άλλη κυρία, ξέρω εγώ, για τα εγγόνια, αφού δεν έχω εγγόνια. Πάντως, εγώ από καιρού εις καιρών πάω και σε μοναστήρι και μένω στον ξενώνα. Καλού κακού. Για λίγες μέρες και οφείλω να σας πω ότι είναι πολύ ωραία και αισθάνεσαι, μάλλον αποκτάς κάποια ισορροπία. Βέβαια. Πρέπει να έχεις πολύ γερά νεύρα για να γίνεις πολιτικός. Λοιπόν, τους θαυμάζω όλους. Και στο μάχη. Τους πολιτικούς. Αλλά είμαι ερωτευμένη με έναν, όχι μόνο σαν άνθρωπο, όχι σαν πολιτικό, και το θεωρώ και πολύ μεγάλη τιμή μου που ζω στα χρόνια που ζει και αυτός. Και θα ήθελα μία χάρη να ζητήσω από τον κύριο Παλαιοκρασά, που δεν του ζήτησα, δεν το έχω ζητήσει αυτό το ρουσφέτη. Θα ήθελα να με γνωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο. Από ποιο χώρο είναι, όμως? Ναι. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Κύριε Παλαιοκρασά, απαντήστε. Μπορείτε να Εγώ ευχαρίστως να το ζητήσω. Εάν θα πραγματοποιηθεί, εξαρτάται. Η πρόθεση αρκεί. Αλλά φαντάζομαι θα πραγματοποιηθεί. Πριν φτάσουμε όμως στον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, υπάρχει ένας άντρας από το παρελθόν σας, τον οποίο ψάχνω να βρω. Νάτος, είναι εκεί. Αυτό τον άνθρωπο τον λένε Μέτρ οι περισσότεροι. Αυτοί όμως που τον ξέρουν καλά τον λένε Μίλι Μέτρ. Είναι ο σεβαστός, ο αξιότιμος Τάσος Ζωγράφος. Γεια σου, κύριε. Σε όλες τις ταινίες, Τάσο, βλέπουμε την Γκιζέλα Ντάλη να γδύνεται και όλοι να πέφτουν λιπόθυμοι. Ναι, εγώ συνήθως τις ταινίες με παίρνουν για να ντύνουν τους ηθοποιούς. Όταν γδύνονται, ήταν μια κοπέλα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ μικρή, γιατί είναι και 30 χρόνια, αν έλεγα και τίποτα άλλο. Λέει την ηλικία της, δεν έχει κανένα πρόβλημα. 30 και 20 που βγήκα, 50, τι ψάχνεις? Α, είσαι 50, πιο μικρή σε ξέρω εγώ. Μαγιά να είσαι 50 όμως. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς. Πάμε σε μέρη που δεν είδες και δεν είδα και να γνωρίσουμε καινούριους ουρανούς. Πες πρώτα δίκρυσα την πρώτη μου ρητίδα. Υπάρχουν τόσα στη ζωή που δεν τα είδα. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς. Δεν προκρασά, έχω να κάνω μια πρόταση. Ναι. Διοκτήτης αυτού του μέρους που κοπίαζε πάρα πολύ για να το δημιουργήσω και με τη συνεργασία βέβαια των εκλεκτών φίλων και δημοσιογράφων. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε στην Ανάσταση του Λαζάρου? Την πιστεύω, αλλά τι είναι η... Θέλω να μου πείτε. Πιστεύω, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε τον κύριο λογοθέτη. Μάλιστα. Στην κυρία Ντάλη θα τη ρωτήσετε κάτι. Κυρία Ντάλη, με συνδέουν πάρα πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Μάλιστα.
και δεν θέλω να τη σχολιάσω. Πιστέψατε όλα αυτά που είπε μέχρι στιγμής? Αυτά περί μοναστηριού σας έπεισαν? Εκεί είμαι λίγο διστακτικός. Δηλαδή? Αλλά πιστεύω ότι η κατάληξή μας θα είναι ένα μοναστήρι. Όλοι μας. Έχω ένα πολύ ωραίο κτήμα εκεί. Λοιπόν, ελάτε όλοι, βάλτε τα φράγκα σας, χτίστε από ένα δωμάτιο. Εγώ θα σας κάνω ένα χαρτί ότι είναι δικό σας. Και λέτε να κάνουμε ένα πριβέ μοναστήρι. Πολύ ωραία. Όμως δεν υπάρχει τηλέφωνο σε αυτό το κτήμα. Έχει σφυρίχτρα. Ποιος το. Η σφυρίχτρα είχα γιατί δεν είχα τηλέφωνο. Αλλά τώρα έχει τηλέφωνο. Και πήγε το τηλέφωνο. Και δορυφορική έχουμε και ρέα. Και τα ράσα πότε τα βάζετε, κυρία Ντάλη? Τα ράσα τα βάζω τη μεγάλη εβδομάδα. Γιατί εκεί που μένω δεν έχει παπά. Βάζω λοιπόν το κασετόφωνο. Βάζω καμιά κασέτα ή βάζω τη Μητρόπολη και κάνω λειτουργία. Λειτουργία στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Η οποία είναι εξαιρετική. Η εκκλησία φτιαγμένη από την ίδια. Όχι, όλοι μαζί βοηθήσαμε. Όλοι και φτιάξαμε πολύ. Αλλά είναι καταπληκτική. Ήταν πολύ παλιά η εκκλησία μας. Και βάζετε και ένα σεντόνι και δείχνετε ταινίες ελληνικές. Αυτά γίνονται κάθε Τετάρτη. Στα παιδιά. 16 Μαζί, ξέρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι τα σπουδαία και οι άλλα πράγματα περάνε μέσα στους αμαρτωλούς. Δεν αισθάνομαι αμαρτωλή. Εννοώ, όχι αμαρτωλούς με την έννοια την κοινή. Καθόλου αμαρτωλή δεν είμαι, σε πληροφορώ, Ηλία μου. Επαναστάτρια ίσως. Ακριβώς. Επαναστάτρια πολύ. Πουριτανή και φιλελεύθερη. Μια ερώτηση. Κάνατε πολλά εισιτήρια για πολλά χρόνια, κυρία Ντάλη. Σήμερα, αν επιστρέφατε στο σοου, αυτό που λέγεται θέατρο, σινεμά, τηλεόραση, θα κάνετε εισιτήρια, πιστεύετε? Τώρα μην με ξύνετε να επιστρέψω. Μα όλες οι συνομιλικές σας πρωταγωνιστούν και πάνε πολύ καλά, εσείς γιατί όχι? Θα ανοίξω κι εγώ τον παούλο, να βγάλω από μέσα το σκόρο και να σκάσω μίση. Μια και είμαστε όλοι μαζί εδώ, να μας πει η κυρία Ντάλη το πιο αστείο, το πιο γελίο ίσως περιστατικό στον ελληνικό κινηματογράφο από αυτά που ζήσατε εσείς. Τότε με ένα baby doll. Λοιπόν, γύριζα μία ταινία και κάπου με πάταγε ένα αυτοκίνητο, ήταν τότε της μόδας το αμελό. Με πάταγε λοιπόν ένα αυτοκίνητο και τυφλώθηκα στην ταινία και έπαιζα την τυφλή. Και παρακαλούσα λοιπόν, έκανα την προσευχή μου και παρακαλούσα την Παναγία να με κάνει καλά, να κάνει το θαύμα της. Πήρα λοιπόν μία ρομπίτσα να τη φορέσω σε αυτή τη σκηνή. Ντύνομαι κι εγώ το κακόμοιρο. Πάμε μοτέρ, μόλις με βλέπει ο σκηνοθέτης μου λέει: «Τι έγινε, ρε Γκυζέλα?» Λέω: «Τι έγινε? Τι είναι αυτό που φοράς?» Λέω: «Γιατί δεν είναι καλό?» «Όχι», λέει, «θα βάλεις baby doll». «Κάτσε ρε μάγκα», του λέω τώρα, «προσευχή με baby doll». «Τι σε πήραμε», μου λέει, «ρε αδερφέ μου, άμα δεν δείξεις και λίγο μπούτι, δεν θα σου κάνω». Αγαπώντα, εξομολογήσεις. Και να μας πει μέχρι που έφτασε, πού τραγούδησες? Έχω τραγουδήσει μέχρι ένα χωριό της Βραζιλίας. Μέσα στον Αμαζόνιο, δηλαδή. Μέσα στον Αμαζόνιο. Είχα χάσει το πορτοφόλι μου, τα διαβατήριά μου, όλα. Και βρέθηκε ένας Έλληνας, γιατί οι Έλληνες υπάρχουν παντού. Και μου λέει: «Ρε, εσύ είσαι η Γκυζέλα?» Του λέω: «Ναι». Λέει: «Να σου πω, έχω ένα μπουζουκάδικο. Είσαι», μου λέει, «να τραγουδήσεις?» Εγώ τώρα βεντετήλη και του λέω: «Όχι», του λέω, «κάνω ταξίδι αναψυχής». Μου λέει: «Εντάξει, ρε μάγκα», του λέω, «ψήνομαι». «Εντάξει», μου λέει, «Σαββατοκύριακο, πόσα, τόσα, μπαμ, μου τα χώνει». Κάνει και μια διαφήμιση. Μου τα χώνει, να εξηγούμε και σου στην εγκρατέ, σημαίνει τα μου φράγκα, τα παραδίδει. Τα φράγκα. Ναι, ναι. Τι να εξηγούμε, αφού όλοι έτσι μιλάνε. Αυτός λοιπόν κάνει μια διαφήμιση, σκάνε μύτη λοιπόν κάτι ναυτική, κάνουν διαφήμιση σε άλλους ναυτικούς. Μου ξανάρχεται αυτός. Μου λέει: «Τι έγινε, ρε μάγκα, τ' άλλο Σάββατο να ξανατραγουδήσεις?» Λέω: «Μέσα, είσαι τα διπλά». Εγώ έχω την αίσθηση ότι πριν από μερικά χρόνια εσείς ήσασταν ένα παιδάκι που το πήραν κάποιοι στα χέρια τους, το είπαν τι να φορέσει, τι να πει, πώς να στηθεί, πώς να απαντήσει, πώς να γελάσει, πώς να αγαπήσει. Μέσα είσαι. Και κάπου σας κατήφθηναν, μήπως δεν προλάβατε να ζήσετε αρκετά τη ζωή σας, μήπως δηλαδή δεχθήκατε πράγματα που τώρα θα τα συζητούσατε, θα τα αποφεύγατε. Αν ξεκινούσατε τώρα θα ήταν κάπως διαφορετικά, ή πως σας πήρα από κάτω όλη αυτή η ιστορία? Δεν θα συζητούσα τίποτα. Πρόλαβα και την κοπάνισα. Αγάπη
το παλιό σπίτι. Σε τούτο το ρημάδι χάσαμε την αγάπη μας. Ένα Σάββατο βράδυ στο παλιό σπίτι χωρίσαμε και με δάκρυα ποτάμια το ποτίσαμε. Στο παλιό σπίτι ετούτο που χωρίσαμε. Γιατί ξεχνάω κι απ' το σπίτι δεν πάω.